τα εξάρχεια. Βλέπουμε εδώ στο Σύνταγμα επικρατεί σχετική ηρεμία, αλλά μέσα να πούμε ότι συνεχίζεται και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Και εκεί είχαμε υψηλούς τόνους. Βλέπουμε την αστυνομία στα εξάρχεια, στα στενά και τους διαδηλωτές. Πριν υπήρχε ένταση και στο συγκεκριμένο σημείο και οι κουκουλοφόροι βρίσκονται, αν προσέξετε, στο βάθος και στο κάθετο στενό, που στην ουσία δεν μπορούμε να το δούμε με την κάμερα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Βίκη Παύλου, είχαμε στην ουσία το όχι του Νίκου Ρωμανού μέσω του συνηγόρου του. Δεν θέλει οι γονείς του να δούνε τη Δευτέρα την προγραμματισμένη συνάντηση στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Έτσι, Νέβα, πριν από λίγη ώρα, ο Νίκος Ρωμανός, από το δωμάτιο που νοσηλεύεται μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε την επιθυμία του να μην πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση των γονιών του με τον Πρωθυπουργό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πάντα μέσω του δικηγόρου του, θεωρεί αυτό το ραντεβού ότι είναι μάταιο. Το χαρακτήρισε πυροσβεστικό, καθώς, όπως λέει, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια συνάντηση για να μάθει ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς συμβαίνει, αφού γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα όσα γίνονται και μάλιστα τα επικροτεί. Θα πρέπει να σου πω επίσης ότι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε γνωστό ότι υπάρχει και νέα εισαγγελική εντολή. Σε περίπτωση που παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις ο Νίκος Ρωμανός, να σιτιστεί αναγκαστικά. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς μένουμε πάντα συντονισμένοι με τα σημεία και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι 6 χρόνια έχουν περάσει από τη νύχτα της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, που σκοτώθηκε από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα και σημάδεψε την Ελλάδα. Σε ένα βίντεο τώρα.